Ουσιαστή. Τι και αν το ημερολόγιο των Μάγιας προμηνύει την καταστροφή του κόσμου, οι ενδυματολογικές και όχι μόνο επιλογές της Ζέτας Μακρυπούλια είναι το θέμα φωτιά. Αυτό είναι δικό μου, είναι από τη συλλογή που θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι. Αυτό το ρούχο φυσικά δεν συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή. Τι κρίμα. Και μη χειρότερο να λέει. Κάπως έτσι γίνεται για άλλη μια φορά λόγος για την Ζέτα Μακρυπούλια. Από όλους τους τριγύρω όμως, γιατί η ίδια τσιμουδιά. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Ξεπερνάει. Μα δεν μπορείς να ασχοληθείς. Πάντα κάτι θα λέγεται για σένα. Είτε είσαι στην τηλεόραση είτε δεν είσαι. Αν είναι συνεργάτη σου, λέει τα καλύτερα, όπως ο μακιγέρ Γιάννης Μαρκετάκης στη μεσημεριανή μελέτη. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο το έφτιαξε ειδικά για το σόου. Δημιούργησε αυτό το κομμάτι έτσι για πιο κουτήρ εμφάνιση. Δεν μπορεί να αρέσει μια εμφάνιση σε όλο τον κόσμο. Σε άλλους αρέσει η συγκεκριμένη εμφάνιση, σε άλλους αρέσει η προηγούμενη εμφάνιση, σε άλλους αρέσουν και οι δύο εμφανίσεις. Νομίζω ότι η Ζέτα αυτό που κάνει, που τολμάει να αλλάζει, να μεταμορφώνεται, δεν το έχει κάνει καμία άλλη παρουσίαση όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το κομμάτι και μπράβο της που μπορεί και το υποστηρίζει έτσι. Εμάς μας άρεσε πάρα πολύ. Φίλος και συνεργάτης της είναι, τι θα έλεγε, κύριε Αποστολόπουλε. Καρναβάλι έρχεται, όταν πάντα είναι καλά. Πιστεύω δεν έχει φίλος η Ζέτα, γιατί κάποιος έπρεπε να της πει την αλήθεια. Με νευριάζει το ψέμα, πολύ. Όπως καταλάβατε, εδώ ο κόσμος χάνεται, αλλά η Ζέτα εξακολουθεί να γίνεται θέμα συζήτησης για το κάθε τι. Ο Χρήστος Λούλης, σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΕΛ, δήλωσε μετανιωμένος που την έπιασε στο στόμα του. Γιατί? Γιατί δύο χρόνια μετά με ρωτούν ακόμα. Συνεχίζει να τη χορεύει στο ταψί, ή μου φαίνεται. Επειδή εγώ σε ξέρω πάρα πολύ καλά και γελάμε πάρα πολύ κτλ., δεν μπορώ να φανταστώ ότι σήμερα θα βγάλεις εδώ την αγριάδα που απαιτεί αυτός ο χορός. Πάντως να ξέρετε, αν βγουν οι Μάγιας αληθινοί, η Ζέτα θα επιζήσει. Το έχει δείξει η τηλεοπτική ιστορία της.